Ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην υπογραφή της σύμβασης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ήρθε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο της προγραμματικής σύμβασης που διεμήχθη μεταξύ της Περιφέρειας και του ΦΟΘΣΑ. Η Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Κωνσταντίνα Νικολάκου σημείωσε ότι πλέον η σύμβαση που θα λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο μπορεί να προχωρήσει. Προέβλεψε μάλιστα ότι όταν δοθούν οι τελικές εγγυήσεις για το κόστος που θα έχει η διαχείριση των απορριμμάτων, ακόμα και οι δήμαρχοι που σήμερα διαφωνούν θα έρθουν δίπλα στην Περιφέρεια. Το έργο μας έχει πλέον και την τελική σφραγίδα του ελεγκτικού συνεδρίου με μια εγκριτική απόφαση για την προγραμματική μεταξύ της Περιφέρειας και του ΦΟΣΔΑ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την υπογραφή της προγραμματικής αυτής, την υπογραφή του ΣΔΙΤ, μια και η προγραμματική αναφέρεται στο ΣΔΙΤ. Νομίζω ότι ξέρουν οι πολίτες, όποιος και αν πάει από εδώ και στο εξής να πιστωθεί αυτό το έργο, γνωρίζουν ότι φέρει ακέραια την υπογραφή του κυρίου Τατούλη και εμάς των συνεργατών του σε ό,τι έχει να κάνει και με το σχεδιασμό και με την διεξαγωγή του διαγωνισμού και με όλη τη διαδικασία. Άρα λοιπόν πρέπει η Πελοπόννησος επιτέλους να λειτουργήσει νόμιμα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ώρα έχει φτάσει, η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών έχει συμφωνήσει. Ελπίζω και εύχομαι με τις τελικές διευκρινήσεις που θα αποσαφινιστεί εντελώς το θέμα του κόστους να έρθουν όλοι δίπλα σε αυτό το έργο. Η κυρία Νικολάκου έκανε αναφορά και στην Καλαμάτα που περνά δύσκολες ώρες μετά την υπαγωγή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως εξήγησε, όσα συμβαίνουν τώρα στην Καλαμάτα και παλαιότερα στην Τρίπολη, τη Δυτική Μάνη και την Ιχαλία, δείχνουν γιατί είναι αναγκαίο να προχωρήσει το σχέδιο της Περιφέρειας και αποδεικνύουν πόσο λανθασμένος είναι ο τρόπος που λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα στο πρόβλημα, γεμίζοντας με σκουπίδια ρέματα, βουνά και αρχαιολογικούς χώρους. Μετά την Τρίπολη, μετά τη Δυτική Μάνη, μετά την Ιχαλία, ήρθε τώρα και η Καλαμάτα. Και θα ερχόντουσαν όλες οι περιοχές της Πελοποννήσου, εάν δεν είχαμε εμείς έτοιμο το μεγάλο έργο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών. Η Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας ζήτησε την κατάσταση κήρυξης ανάγκης για συγκεκριμένους λόγους. Είναι αυτονόητο σε όλους ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σκουπίδια πάνω στον Ταΐγετο, ούτε πάνω στο Μέναλο, ούτε πάνω στη Ζήρια, ούτε πάνω στον Πάρνονα. Δυστυχώς, ο τρόπος που λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα, κάποιοι, και δεν αναφέρομαι στους κυρίους δημάρχους, όλο το πολιτικό σύστημα, το θεσμικό, το κεντρικό και το αυτοδιοικητικό, ποτέ δεν ήθελε να πιάσει και να λύσει αυτό το σοβαρό, αλλά πολύ δύσκολο θέμα, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Τόλμησε ο κύριος Τατούλης, το πήρε, το επέμενε. Ξέραμε ότι το έργο μας είναι νόμιμο και έτσι τελειώνουν τα θέματα. Βεβαίως θα διευκολύνουμε τις δημοτικές αρχές, όποιος και να μας το ζητήσει, για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες όλης της Πελοποννήσου, να το ξέρετε αυτό, είτε στο Ναύπλιο, είτε στην Κόρινθο, είτε στην Καλαμάτα, γίνονται συζητήσεις γύρω από ευθύνες αιρετών, κυρίως δημάρχων και δημοτικών αρχών, για το θέμα των απορριμμάτων. Πρέπει να τελειώσει αυτό. Ακούγεται και μία άλλη άποψη από τους δημάρχους. Τι να κάνουμε, δεν είχαμε καμία λύση. Κατά καιρούς έχουν δοθεί πάρα πολλά λεφτά για μελέτες, είτε την ευθύνη την είχαν παλιά τα Υπουργεία, είτε μετά οι νομαρχίες. Βεβαίως δεν είχαν δώσει λύση. Τώρα όμως πρέπει να δούμε τη θετική πλευρά. Η θετική πλευρά είναι ότι σχεδόν το σύνολο των δημοτικών αρχών έχει καταλάβει και κατανοήσει πως για να τελειώνουμε με όλα αυτά η λύση είναι μία. Να σταματήσουμε να παραπέμπονται άνθρωποι που πολλές φορές δεν έχουν και καμία ευθύνη, προσπαθούν να δώσουν λύση και σέρνονται στα δικαστήρια. Πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Όμως πρέπει να θυμόμαστε και το εξής. Εμείς το λέμε από το 2011. Πρέπει να σταματήσει η παρανομία. Πρέπει να πάμε στη νομιμότητα. Και αν αυτό το έργο κατάφερε και αντιμετώπισε όλες τις αντικσότητες, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, τη συκοφαντία που δεχτήκαμε και εμείς ως πρόσωπα, είναι γιατί είναι απόλυτα νόμιμο. Και δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να του βρούνε ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια, δεν την ενδιαφέρει να διαχειριστεί το έργο από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Την ενδιαφέρει να παραδώσει αυτό το έργο στο ΦΟΣΔΑ. Οι Δήμοι θα έχουν τον πρώτο λόγο και η ανάδοχος εταιρεία για να μπορέσουμε να έχουμε όλη τη δυνατότητα να ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι επισκέπτες της Πελοποννήσου σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, άξιο αυτού του ευλογημένου τόπου που όλοι τον λέμε ευλογημένο, όλοι θέλουμε τουρισμό, όλοι θέλουμε υπεραξία στα αγροτικά προϊόντα. Κατά τα άλλα, δεν μας πειράζουν οι χωματερές, δεν μας πειράζουν τα σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους, τα σκουπίδια στα βουνά, τα σκουπίδια στα ποτάμια.